Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, για πατήστε εκείνο το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Ο τίτλος του σημερινού βίντεο είναι «Ήταν λίγη και γι' αυτό με απατούσε». Κυρία Θέκλα, πρόσφατα βγήκα από σχέση με ένα ανθρωποειδές ναρκισιστικό τέρας. Πρόσφατα έμαθα όλες τις απιστίες και πόσα σημάδια αγνόησα. Πώς συνέρχεσαι από κάτι τέτοιο. Πώς χωνεύεις τόση απιστία και ότι ενώ τα έβλεπες με κάποιο τρόπο σε έπιθε ότι είναι της φαντασίας σου και δική σου ανασφάλεια και τον προσβάλλεις. Σου έκανε gaslighting δηλαδή ότι δεν σε απατούσε, ότι είναι τη φαντασία σου, ότι είναι δικέ σου οι και ότι τον προσβάλλει που του έλεγε στι ανησυχίε σου. Γιατί ψάχνουν άλλου και κάνουν σχέση ταυτόχρονα. Δεν του είσαι αρκετή. Γιατί δεν μένουν μόνοι και απλά να παίζουν από εδώ και από εκεί. Πρέπει να έχουν και κάποιο σταθερό άτομο να το βασανίζουν. Ναι, οι ναρκιστέ θέλουν να έχουν σταθερέ παροχέ ναρκιστική τροφοδοσίας. Θέλουν να έχουν σταθερά είτε ένα πρόσωπο είτε δύο πρόσωπα, γιατί μπορεί να έχουν δύο σχέσεις παράλληλα σταθερά και να πηγαίνουν και από εδώ και από εκεί, ούτω ώστε να είναι σίγουροι ή σίγουρες ότι πάντα κάποιο θα τους κολακεύει το αχόρταγο εγώ τους. Πώς γίνεται να είναι σε ραντεβού και να σου στέλνουν μέχρι και φωτογραφίες έχοντας πει σε σένα ότι είναι εκεί με ένα φίλο. Πολλά αναπάντητα Ερωτηματικά. Λοιπόν, αγάπη μου, αυτό το ναρκισιστικό ανθρωποειδές όπως το ονόμασες, σε απατούσε όχι επειδή είσαι ή ήσουν λίγοι, σε απατούσε επειδή ο ίδιος, το ίδιο αυτό το ναρκισιστικό ανθρωποειδές, όπως πολύ επιτυχημένα το αποκάλεσες, είναι απατηλό. Έχουμε μιλήσει πρόσφατα στο podcast της προηγούμενης εβδομάδας, όπου ήταν για την αυθεντική συγγνώμη, έχουμε μιλήσει για τα ίδια απιστίας Και έχουμε πει ότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συστηματικά άπιστοι. Serial cheaters. Κατ' εξακολούθηση απαταιώνες. Κατ' άπιστοι, οι οποίοι ό,τι και να γίνει, είτε είναι μόνοι τους, Είτε είναι σε σχέση, κυρίω όταν είναι σε σχέση ή σε γάμο, με οποιαδήποτε γυναίκα, με οποιοδήποτε άνδρα και να είναι σε σχέση ή σε γάμο, όσο όμορφο, έξυπνο, στοργικό, τρυφερό, κατανοητικό, ανθρώπινο και να είναι το τέρι του, θα πάνε να πιστήσουν. Γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν ναρκιστική παροχή και τροφοδοσία και οπωσδήποτε είναι και εξαρτημένη, εθισμένη στα πολύ έντονα συναισθήματα που έχει μια καινούρια σχέση και δει μια παράνομη σχέση. Για να το κάνω έτσι πιο ξεκάθαρο, χρειάζεται να έχει τη μόνιμη σχέση, τη σταθερή σχέση, το γάμο για παράδειγμα, και μετά να αποκτήσεις την παράλληλη σχέση, την εξωσυζυγική σχέση για παράδειγμα, ούτως ώστε να σε εξητάρει και να σε εντριγκάρει τόσο πολύ η παράλληλη σχέση. Γι' αυτό και έχουμε φαινόμενα που ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, παντρεμένος ή παντρεμένη, με ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, που έναν αρκισιστικό άνθρωπο ή δέσπου λέγει η γυναικα παντρεμενος η παντρεμενη με ναρκισσιστικό είναι λέει και φιλη ειναι παντρεμενο κάνει εξωσυζυγική σχέση, γουστάρει την εξωσυζυγική σχέση, σε κάποια φάση το ανακαλύπτει το πρόσωπο με το οποίο είναι παντρεμένο και τον στέλνει ή την στέλνει και όταν χωρίσει από το γάμο ή από την κύρια σχέση, τότε βρίσκει ανιαρή, βαρετή και την εξωσυζυγική σχέση, γιατί πλέον η εξωσυζυγική σχέση δεν είναι κάτι το παράνομο, δεν είναι κάτι το οποίο να ανεβάζει την αδρεναλίνη και την τοπαμίνη και γενικότερα να εξητάρει τον αρκισιστή, οπότε πλέον παρατάει και τα δύο πρόσωπα. Να το ξαναπώ για να το εντυπώσουμε στο μυαλό μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι players, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παίχτες, άνδρες και γυναίκες, Υπάρχουν και γυναίκε που είναι παίχτριε, όχι μόνο άνδρες που είναι παίχτε. Υπάρχουν και γυναίκε ναρκισίστριε, όχι μόνο άνδρες που είναι ναρκισιστέ. Υπάρχουν παλιόπαιδα σε όλα τα φύλλα και σε όλου του ερωτικού προσανατολισμού. Αυτά τα παλιόπαιδα λοιπόν θέλουν. Και να έχουν μια σχέση σταθερή και μόνιμη, η οποία να τους εξασφαλίζει συνεχόμενη ναρκισιστική τροφοδοσία και παροχή. Να έχουν δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο συνεχώ, συνεχόμενα, αδιάκοπα να του λέει πόσο πολύ του αγαπάει, πόσο πολύ του θέλει, να του πλένει τα σόβρακα, να του πλένει τα ισόρουχα, να του μπαντάρει τα ισόρουχα, να του κάνει το ένα, να του κάνει το άλλο, να έχουν δηλαδή. Αυτή την αίσθηση ότι είμαι βασιλιάς, είμαι βασίλισσα και έχω έναν άνθρωπο να με τρέχει ξοπίσω και παράλληλα να έχουν και τη διασκεδασούλα του, να έχουν και την περιπετιούλα του ή τι περιπετιούλε του και να παίζουν και με άλλου ανθρώπου. Τέτοιοι τύποι δεν αντέχουν την μοναξιά. Δεν αντέχουν να είναι μόνοι του. Δεν αντέχουν να ζουν μόνοι του, να φροντίζουν μόνοι του ένα σπιτικό, να μαγειρεύουν μόνοι του, να καθαρίζουν μόνοι του, να τα κάνουν όλα μόνοι του και να έχουν και κάποια διασκέδαση άμα γνωρίσουν κάποιο πρόσωπο με το οποίο νιώσουν κάποια άλξη. Όχι. Θέλουν και το δούλο ή τη δούλα στο σπίτι, θέλουν και τη διασκέδαση και αυτό το πολύ έτσι, ενθουσιαστικό που συμβαίνει εκτός σπιτιού. Άρα, όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια πρόσωπα με ναρκισίδια, με ναρκισιστές, με παλιόπεδα της κακιάς ώρας, δεν σημαίνει πως εμείς είμαστε λίγοι και γι' αυτό μας απατάνε. Όχι! Σημαίνει ότι μας έχουν επιλέξει για να είμαστε η σταθερή παροχή ναρκισιστικής τροφοδοσίας και ότι ούτως ή άλλως, όπως και να είμαστε εμείς, όπως και να συμπεριφερόμαστε εμείς, όσοι γη και είδωρ και να δίνουμε, πάλι θα πάνε να αναζητήσουν και το εξτραδάκι, και το εξωσυζυγικό, και το παράλληλο, και το παράνομο. Ο κίνδυνος του να πιαστούν, η αίσθηση του κινδύνου, και της παρανομίας τους φτιάχνει. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι είναι μισάνθρωποι. Γιατί προκαλούν πόνο σε άλλους ανθρώπους με στόχο και σκοπό οι ίδιοι να νιώσουν ευχαρίστηση. Δεν έχουν καμία ενσυναίσθηση για τον πόνο που προκαλούν στο διάβα τους. Δεν τους απασχολεί καθόλου πως νιώθει η γυναίκα τους ή πως νιώθει ο άνδρας τους. Δεν τους απασχολεί καθόλου πως νιώθει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο θα εμπλέξουν σε αυτό το άρρωστο παραμυθάκι τους. Και πολύ συχνά μπορεί να πουλήσουν και ψέματα και φύκια για μεταξωτές κορδέλες στα τρίτα πρόσωπα ή στα τέταρτα πρόσωπα ή στα πέμπτα πρόσωπα να παρουσιαστούν ως άνθρωποι που είναι σύγκολοι ενώ δεν είναι, ή ότι ζουν σε ένα πολύ κακοποιητικό γάμο ενώ στην πραγματικότητα αυτοί είναι κακοποιητέ και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν είμαστε θύματα απιστίας από ένα πρόσωπο που έχει ένα στυλ προσωπικότητας και είναι κατ' εξακολούθηση cheater, serial cheater, και είναι κάποιος ο οποίος στόχη και απατάει, είναι παίχτης ή παίχτρια, αυτό δεν σημαίνει πως εμείς δεν είμαστε αξιαγάπητοι ή αξιαγάμητοι. Αυτό σημαίνει πως αυτή είναι, όπως πολύ πετυχημένα έχει γράψει φίλη, ανθρωποειδή ναρκισίδια. Ξούτ! Μακριά από εμάς. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουμε να γίνουμε περισσότεροι για να ευχαριστήσουμε τέτοια παλιόπαιδα, τέτοια τσογλάνια. Εύχομαι να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα πράγματα, να ψυχοεκπαιδευόμαστε, να ενδυναμωνόμαστε ψυχικά και να αντιλαμβανόμαστε νωρί ότι οι παίχτες και οι παίχτριες δεν πρόκειται ούτε να μας αγαπήσουν, ούτε να μας δώσουν στοργή, ούτε τρυφερότητα, ούτε τη συναισθηματική ασφάλεια που δικαιούται ο κάθε άνθρωπος μέσα σε μια υγιή σχέση, θα παίξουμε το μυαλό μας, οι παίχτες και οι θα μας χρησιμοποιήσουν είτε για έναν άνθρωπο που μόνιμα θα έχουν στο πλάι τους να απομιζούν συναισθηματικά και πρακτικά, είτε για έναν άνθρωπο τον οποίον θα γλεντήσουν ως εξωσυζυγική σχέση ή ως παράλληλη σχέση και μετά θα μας παρατήσουν σαν στιμένες λεμονόκουπες. Και αν βρισκόμαστε ήδη σε ένα γάμο ή σε μια σχέση στην οποία δεχόμαστε κέρατο, να ψυχοκπηδευτούμε ακόμη περισσότερο, να ζητήσουμε βοήθεια από ψυχολόγο, και να αντιληφθούμε ότι δεν φταίμε εμείς και δεν είμαστε λίγοι επειδή μας κερατώνουν ή μας απατούν. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτοί ήδη είναι παλιόπαιδα. Παρακολουθήστε τα βίντεο στο playlist εδώ στο κανάλι μας με τίτλο Νάρκηση. Με τίτλο Πρέπει να χωρίσω τα playlist είναι λίστες στις οποίες περιλαμβάνονται βίντεο με παρόμοια θεματική για να μάθετε περισσότερα πράγματα γύρω από τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και την απιστία. Σας χαιρετώ.